Έχετε κάνει υπολογισμό? Ο κύριος Βούτσης είναι πάρα πολύ ψύχρεμος. Πάντοτε. Πάντοτε. Δηλαδή είναι πάντα πάρα πολύ ψύχρεμος. Και πολύ αισιόδοξος. Το ξέρω ότι είναι ψύχρεμος γιατί μασάει τσίχλα. Φαντάζομαι ότι είναι καπνιστής που έκοψε το κάπνισμα και έτσι του περισσεύουν χρήματα. Αλλιώς δεν μπορώ να το φανταστώ. Μασάει τσίχλα αενάως. Εύχομαι να είναι από κόψιμο τσιγάρου. Διότι όποιος κόψει το τσιγάρο εξασφαλίζει περίπου την αύξηση που θα πάρει από τις αυξήσεις της μεγάλης της σύνταξης που δίνεται. Εγώ δεν έχω ξέρω οικονομολόγος, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν ξέρω υψηλά μαθηματικά. Ξέρω απλά μαθηματικά. Για να συμπληρώσεις 9.000 ένσημα, 9.000 ένσημα και με το προηγούμενο σύστημα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο με τον οποίο έχουν αλλάξει οι εργασιακές σχέσεις και με το μέσον όρο, καθώς έχει γενικευθεί η μερική απασχόληση, μερική υγεία, μερική απασχόληση, μερική ανάσα. Είναι όλα μερικά. Είναι όλα μερικά. Μερική σύνταξη. Προκαταβολή μονοφόρου πληρώνεις. Προκαταβολή ζωής δεν σου δίνει κανένας. Ένα διχίλιαρο τον γεννιέσαι στη μάνα και με αυτό καθάρισε το κράτος με 2.000. Θα αρχίσουν να βγάζουν οι μανάδες 8 και 9 παιδιά η κάθε μία για να πάρουν 2.918 ή κάτι παραπάνω από ένα μέσιο καλό ετήσιο εισόδημα της μέσης τάξης. Για να συμπληρώσετε αυτά τα 9.000 χρειάζεστε 60 χρόνια εργάσιμου βίου με μέσον όρο 150 μεροκάματα το χρόνο. Και ήρθατε εδώ και ανεβήκατε στο βήμα. Αφού συγκριθήκατε με τους προηγούμενους, με τους προπροηγούμενους, με τους επόμενους, αναπτύσσοντας την αντίληψη ότι η ασφάλεια που μας φέρνετε είναι ατσάλινη, γρανιτένια. Θα αισθάνονται οι άνθρωποι σίγουροι για τα γεράματά τους, λέγοντάς τους το απίθανο πράγμα από εδώ πάνω, με αλαζονικό ύφος. Πράγμα για το οποίο, όσο και να σας κάνει χιούμορ, το δρόμο του σας τον έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και χιούμορ να κάνει ο κύριος Τσακαλώτος, δεν είναι μαύρο το χιούμορ αυτό. Επί του ασφαλιστικού είναι μαύρο. Γιατί οι άνθρωποι που έχετε δεχτεί, κόμματα και ιδεολογίες που έχετε δεχτεί, την αγορά εργασίας να μετράει τον εργαζόμενο μόνο ως κόστος, οπότε για να αυξηθούν τα κέρδη πρέπει να ισοφαρίσουμε τα χαμουδίθεν και από εισφορές και από αμοιβές, την ηλικία κατά μέσον όρο των δύο υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αμερική και των δύο υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο ένας είναι δισεκατομμυριούχος 78 χρονών και ο άλλος είναι δισεκατομμυριούχος 77 χρονών. Αυτοί έχουν πρόβλημα σύνταξης. Θα τρελαθώ δηλαδή. Ένας γιατρός που φεύγει από καθηγητής από το πανεπιστήμιο και μπορεί μετά τα 67, μετά τα 70 να πάει να πάρει οποιαδήποτε θέση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό τομέα, τι σχέση έχει με το παππού Θανάση, ο οποίος είναι 80 χρονών, έχει κάνει στα 90 χρονών, στα 86 του αίτημα να πάρει σύνταξη και του λέτε ότι πρέπει να περιμένει την ηλεκτρονική σύνταξη ή να είναι σίγουρος μέχρι το 2023. Από 90 θα γίνει 93 δηλαδή. Και όλα αυτά είναι καινοτομίες. Είναι σπουδαία πράγματα. Είναι φανταστικά. Να πάτε να τα πείτε πού έξω. Πού έξω θα πάτε να τα πείτε ότι πρέπει κάποιος να πανηγυρίσει σε κάποιον που του δώσατε. Διαπραγματεύεστε την απόχρωση των ψίχουλων. Δηλαδή, αν τα ψίχουλα ήταν γαλαζοπά ή αν τα ψίχουλα ήταν λίγο πιο πολύχρωμα, όπως είναι το σήμα σας σε εσάς, αυτά τα ψίχουλα καλύπτουν την έννοια της ασφάλισης. Τι δεχτήκατε και οι δυο σας? Ανταποδοτικότητα. Θα το κάνετε, λέει, ελκυστικό. Θα κάνει επένδυση. Δηλαδή, θα κάνει τι? Θα κάνει φαντ και αμοιβαία κεφάλαια με τα γυρατιά, την αρρώστια και το θάνατό του. Ο άνθρωπος θα δουλεύει. Και από αυτά που δεν του περισσεύουν, που είναι οριακά, ειδικά και μερικά, επισφαλεί απολύτως, να κρέμεται από τον εργοδότη, να μην καλύπτεται από καμία σύμβαση, να μην έχει καν τόπο για να σταθεί, διότι πρέπει να μετακινείται όπου απαιτούν, υπάρχουν τρύπες για να βρει μια δουλειά, και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είναι ελκυστικό και θα κάνει επενδύσεις. Θα επιλέγει. Βεβαίως μπορεί να επιλέξει κάποιος. Βεβαίως μπορεί να επιλέξει. Μπορεί να είναι 70 χρονών, να έχει ζάχαρο και να παίρνει μία σύνταξη και να έχει αποφασίσει ή στα 65 ή στα 55 που μπορεί να έχει ζάχαρο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα φάει φακές, μακαρόνια, φασόλια, ψωμί, τι θα φάει από όλα αυτά.
Ο γιατρός πρέπει να του πει ότι πρέπει να τρώει λαχανικά. Τι θα πάει, βιολογικά κολοκυθάκια. Στην ελεύθερη αγορά. Βιολογικά κολοκυθάκια θα φάει. Θα ενδιαφερθεί για το περιβάλλον και την επένδυση. Βεβαίως θα ενδιαφερθεί. Ο μοναδικός τρόπος να ενδιαφερθεί είναι να γίνει γόνιμη στάχτη μια ώρα αρχίτερα. Υπάρχει άλλος τρόπος να προσφέρει κάποιος σήμερα, μόλις περάσει μια ηλικία. Στα 70, στα 75, στα 80 θα πρέπει να δουλεύει και του λέτε ότι θα του δίνετε και την άνεση να παίρνει κάτι από τη σύνταξη και να τσοντάρει. Μα αυτό το παρουσιάζεται ως απελευθέρωση. Όχι, τσόντα στην ταπεινή σύνταξη είναι. Επειδή είναι μικρή η σύνταξη, τον αφήνετε να δουλεύει. Και απειλείτε ότι θα πιάσετε τη μαύρη. Τα γιατί πιάσετε ποτέ τα μαύρα κέρδη. Παραδεχτήκατε εσείς ένα μνημόνιο και άλλοι δύο μνημόνια. Μετά από τρία μνημόνια, μπορείτε να μου πείτε τι ζημιά έχει πάθει το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Έχει διακυβευτεί η σύνταξή του, για να μην τρελαθώ δηλαδή. Α, συγγνώμη, έχουν πουληθεί μερικές βίλες πλουσίων. Βγήκανε, δεν τις κάνανε γυροκομεία. Αν ήταν καλοί άνθρωποι, θα τις κάνανε γυροκομεία. Πλησιάζεται το ασφαλιστικό, αντί για δικαίωμα, ως φιλανθρωπία. Πάρτε μερικά ψίχουλα. Μιλάτε για αδύναμους. Είναι αδύναμος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει αντέξει μέχρι τα 67 του, να δουλεύει σαν το σκυλί. Είναι αδύναμος κάποιος, ο οποίος αρνείται να δουλεύει μέχρι τα 67 στην οικοδομή. Ή ο αμοβολιστής. Θα πείτε στον αμοβολιστή ότι θα δουλέψει. Τα βαρέα και ανθυγιεινά τα φέρατε στα μέτρα σας. Τα ωράρια τα φέρατε στα μέτρα σας. Τη σταθερότητα τη φέρατε στα μέτρα σας. Ποια είναι τα μέτρα σας, σκόρακα, σκόρα, κομμάτι δεν βγάζει. Τι θα πείτε πια, υπάρχει κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Υπάρχει συμφέρον ασφαλιστικό κράτος. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος. Τώρα δεν συμφέρει, πετάμε ένα μνημονιάκι. Τώρα δεν συμφέρει, πετάμε ένα μέτρο. Βάζουμε και έναν έμεσο φόρο από εκεί. Βγάζουμε και ένα νόμο που λέει μη μιλάς, μην ακούγεσαι, τίποτα, ας τις συλλογικότητες, κόφτα, νόμος και τάξη. Τελείωσε. Έτσι είναι. Μπορείτε να εξοντώσετε. Τα ασφαλιστικά των τελευταίων ετών συστήματα αντιμετωπίζονται μόνο με κινητοποιήσεις, αντιδράσεις και μη εφαρμογή στην πράξη. Το να λέτε ότι είναι ελευθερία επιλογής, το τι ακριβώς. Πώς θα δέσεις το κουρέλι μιας σύνταξης που έχει απομείνει για να καλύψεις τη γύμνια των δικαιωμάτων σου που στα έχουν στερήσει αυτοί που δεν στερήθηκαν απολύτως τίποτα για τη μεγάλωση ψαλίδα των μεγαλοκεφαλοκρατών. Δεν μπορείτε να πείσετε κάποιο παιδί να γυρίσει από το εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα θα πάρει θα έχει την άνεση να διαλέξει την ασφαλιστική του κλίμακα και μόνο η ασφαλιστική του κλίμακα είναι αυτή που το κάνει και δεν βρίσκει δουλειά. Ενώ τώρα θα του προσφέρουν τα αφεντικά δουλειά. Ή καλύτερα θα γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας και θα μπορεί να προσλάβει τους συνομιλίκους του με μερική απασχόληση με 2-3 εκατοστάρια το μήνα. Και σου λέει: μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει, δούλεψε για λίγο μαζί μου και μετά θα γίνεις και εσύ επιχειρηματίας σαν και εμένα, να έχεις άλλους 5 ηλίθιους να δουλεύουν με μερική απασχόληση 2-3 μέρες το μήνα. Αυτό είναι το σχέδιο. Να χειραγωγηθεί η μάζα στην απελπισία της με την ψευδέστηση ότι είναι ελεύθερη. Και να θεωρεί ότι είναι κακό πράγμα να αισθάνεσαι ότι δούλεψες και δικαιούσε να μείνεις και μερικά χρόνια έξω από την παραγωγή και να αναπνεύσεις σαν άνθρωπος. Όχι. Θα ρισκάρεις αν θα πεθάνεις σήμερα ή αν θα πεθάνεις αύριο με τον εαυτό σου, τον ασφαλιστή σου τον ιδιωτικό, τον γιατρό σου τον ιδιωτικό, την υπεράσπισή σου την ιδιωτική, έτσι ώστε να αισθάνεσαι ότι είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος που επιλέγει τη σκλαβιά του. Με συγχωρείτε, αυτό είναι ασφαλιστικό πορνό. Γιατί σε άλλον ανήκει ο τίτλος του «Είναι ελεύθερος όποιος διαλέγει τη σκλαβιά του». Αυτό προτείνουν τα ασφαλιστικά σας συστήματα και αν δεν ανατροπούν όλα αυτά, θα σας μείνει μόνο η ιστορία της όμικρονος 0.